Οι ήρωες ήμασταν πάντα ο λαός. Ναι, γιατί ο ένας έσωσε τον διπλανό του. Το κράτος τους που είναι. 1000 πρόβατα. Έτσι. Είναι 200 μέτρα γωνία που έχει τόσο νερό. Τους παρακαλάω τρεις μέρες. 1000 πρόβατα ρε. Και πάω τώρα μέσα. Λέω εντάξει δεν περάζει. Θα πω μέχρι εδώ μέσα στα βρωμόνυρα. Γιατί έτσι θα πάνε. Θα πω μέσα στα βρωμόνυρα και θα πάω. Ανοίγω. Τι να πας. Θα τρώμε στα νύχια. Θα σκάσω. Κύριε πρόβατα. Έσκασαν. Έσκασα κι όλα. Όλα 70. Σήμερα έχουμε πρόσβαση εδώ στο χωριό. Σήμερα έρχονται μερικοί κάτοικοι. Όσοι βλέπουν τα σπίτια τους, ότι στέγνωσε τουλάχιστον ένα δρόμο. Έρχονται να δουν την κατάσταση που επικρατεί. Είναι όλα ανάσκελα, όλα χαλασμένα μέσα. Περίπου 2 μέτρα νερό ανάλογα με το ύψος που έχει κάθε σπίτι. Έχει και το ανάλογο νερό μέσα. Από 1 μέτρο μέχρι και 2,5 μέτρα. Ήρθε ο κόσμος, βλέπει τα χάλια, τα πετάει τα πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα χρήσιμο. Τα μηχανήματά μας από αυτοκίνητα, από αγροτικά, από τρακτέρ, κάθε σπίτι έχουμε και 2 τρακτέρ ας πούμε. Όλα αυτά βγήκαν off γιατί πήραν νερά μέσα οι κινητήρες και αυτόν για να το φτιάξει τον κινητήρα ανάλογα και τι τρακτέρ είναι, ξεκινάει από 3.000 και μπορεί να φτάσει και 15.000. Τα τρακτέρ τα καινούργια ειδικά που έχουν πλακέτες, που έχουν, είναι ηλεκτρονικά, αυτά δεν ξέρω αν μπορούν να τα φτιάξουν κιόλας. Το κοστολόγιο που θα χρειαστεί για αυτά τα τρακτέρ είναι μεγάλο. Των 100.000, των 50.000, των 70.000 τρακτέρ. Από αυτά είναι όλα off. Ο κόσμος πού να βρει τόσα χρήματα για να ξαναξεκινήσει, γιατί φέτος αποκλείεται. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να μαζέψουμε σουδιές. Δεν νομίζω. Ούτε από βαμπάκια, ούτε από καλαμπόκια δεν αλωνίστηκε τίποτα ακόμα. Τώρα, για το κακό που ήρθε εδώ, δεν μας θέει μόνο ο καιρός. Ο καιρός ήταν τέτοιος, έβριξε 3 μέρες, έβριξε αρκετό νερό, το αναγνωρίζουμε αυτό. Αλλά εμείς από τα βρόχινα νερά δεν φοβόμασταν ότι θα πάθουμε κάτι εδώ. Αυτό το νερό που έπεσε στα χωριά εδώ. Εμείς φοβόμαστε πάντα τα νερά που έρχονται από τα ορεινά. Εκεί έπρεπε η εκάστοτε κυβέρνηση που πέρασαν, δεν ασχολήθηκε καμία κυβέρνηση με αυτό το ζήτημα. Δεν είμαστε στα έργα προτεραιότητας. Μας αφήνουν στο έλεος και να πνιγούν, θα πάρουν και κανένα 4-5 χιλιαρικά και σου λέει και εντάξει, θα το βουλώσουν το στόμα. Έρχονται τα νερά, δεν μπόρεσαν ποτέ να φράξουν τα νερά των ορεινών όγκων. Πρέπει να γίνουν φράγματα για να μπορέσει να συγκρατείται το νερό, ούτως ώστε εδώ τα ποτάμια τα μεγάλα να μπορούν να το χωνεύουν το νερό. Αυτή τη στιγμή όλα τα ποτάμια είναι ακαθάριστα, ειδικά ο Καλέντζης εμάς που έσπασε και μας πλημμύρισε. Φωνάζαμε τόσα χρόνια, φωνάζουμε ότι κάποτε θα σπάσει το ποτάμι. Πέρυσι, προπέρυσι υπήρχε λύση με τον Ιαννό. Γλιτώσαμε. Φέτος δεν μπορέσαμε να γλιτώσουμε. Το νερό που ήρθε ήταν πάρα πολύ νερό. Δεν ήταν τα βρόχινα νερά που είχαμε εδώ στην πόλη της Καρδίτσας, ήρθαν από πάνω από τα ορεινά. Δεν έσκαψαν ποτέ τα ποτάμια να σηκώσουν τα αναχώματα, ούτως ώστε να προφυλασσόμαστε. Και ξεκινάν να ξεκινήσουν, γιατί τμηματικά καθαρίζουν 500 μέτρα και λένε να έκανα το έργο αυτό. Το ποτάμι πρέπει να καθαριστεί από κάτω από τον ποινιό προς τα πάνω. Σήμερα ήρθαμε για πρώτη μέρα που δόθηκε η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση με αυτοκίνητο εδώ στο χωριό. Ξεκίνησαν οι κάτοικοι να έρχονται και αυτοί που με δυσκολία και μετά από 3 μέρες τους απομάκρυναν. Χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, κόντεψαν να πεθάνουν οι άνθρωποι. Το κράτος ανύπαρκτο, η περιφέρεια και ο Δήμος ασυντόνιστοι, χωρίς καμία συγκεκριμένη οργάνωση, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την υγεία αυτών των ανθρώπων και όλου του Δήμου. Δυστυχώς βλέπουμε μια τριτοκοσμική κατάσταση σε απληψία, ο κόσμος φοβισμένος, τρομαγμένος, θυμωμένος και οργισμένος για την ανυπαρξία. Μόνοι τους βοηθάει ο ένας τον άλλον, προσπαθούν να καθαρίσουν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να σταθούν στα πόδια τους. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία υποστήριξη, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα. Και γι' αυτό είναι κάποιοι υπεύθυνοι.
δεν λογαριάζουν τις ζωές μας, λογαριάζουν κάποιοι τα κέρδη τους. Να έρθει άμεσα το ρεύμα και το νερό για να μπορέσει ο κόσμος να συντονιστεί, για να μπορέσει να καθαρίσει τα σπίτια του. Ζητάμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλο τον κόσμο που είναι σε τέτοια κατάσταση απελπισμένος και εξαντλημένος. Δεν πρέπει να παραμείνουν τα ζώα που είναι η υγειονομική βόμβα σε όλο το Δήμο Παλαμά αλλά και εδώ από το Κοσκινά, γιατί θα έχουμε τεράστια προβλήματα με ασθένειες. Διεκδικούμε αποζημιώσεις, καταγραφές, παρακάπτοντας ο ΕΛΓΑ ιδιαίτερα για τα ζώα όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις, έτσι ώστε να απομακρυνθούν έγκαιρα για να γλιτώσουμε τα χειρότερα από τις ασθένειες. Αυτή εδώ τη στιγμή ο Κοσκινάς είναι πραγματικά μια χαώδης κατάσταση. Δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, συνάδελφοι αγρότες. Πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αυτές τις αποζημιώσεις που μας χρωστάνε. Αυτοί που έκαναν το έγκλημα και μας έπληξαν, και θέλω να αναφερθώ στις ετικέτες και στις διαφημίσεις της περιφέρειας ότι η Θεσσαλία αλλάζει. Κοιτάξτε, την άλλαξαν τη Θεσσαλία, την έκαναν θάλασσα. Και οι υπεύθυνοι είναι το κράτος τους, η περιφέρεια και οι δήμοι. Αυτοί είναι αυτοί και εμείς είμαστε αυτοί που θα τους αποδείξουμε και θα επιβάλλουμε με τον αγώνα μας να πάρουμε αυτά που μας κατέστρεψαν αυτοί. Θα ζητήσουμε αποζημιώσεις στο 100% και στην παραγωγή και στο κεφάλαιο και στα σπίτια μας.